Τέσσερις μέρες διαδικασιών και συζητήσεων. Πρώτα απ' όλα, εγώ έχω γίνει πιο σοφός για τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου, τις οποίες παρακολουθούσα από άλλη θεσμική θέση, και νομίζω ότι δόθηκε δυνατότητα να εξηγηθούν πάρα πολλά πράγματα και να καταλάβουμε όλοι τι είναι αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι η συνολική φορολογική πρόταση της κυβέρνησης, δεν είναι το πρόγραμμά μας. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα από τα πολλά βήματα που έχουμε να κάνουμε στο δύσκολο δρόμο υλοποίησης μιας συμφωνίας. Με αυτή την έννοια, αυτό το νομοσχέδιο έχει τα προαπαιτούμενα, έχει αυτές τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, σε πολλά σημεία δε έχει νομοτεχνικές βελτιώσεις σε ό,τι αφορά αυτά που ψηφιστήκανε το προηγούμενο διάστημα στη συμφωνία. Από τη μεριά του Υπουργείου Οικονομικών, προσπαθήσαμε να δώσουμε εξηγήσεις σε όλα τα ζητήματα. Δώσαμε απαντήσεις σε όλα τα θέματα που μπήκαν, κάναμε πάρα πολλές παρεμβάσεις, μοιράσαμε ενημερωτικό υλικό, μοιράσαμε και σήμερα ενημερωτικό υλικό. Στις τοποθετήσεις μας απαντήσαμε ένα-ένα όλα τα σημεία, παρότι ακούγαμε τα ίδια επιχειρήματα ξανά και ξανά από τους ίδιους πολιτικούς χώρους. Καταλαβαίνω ότι πιο μεγάλη σημασία έχει τελικά να διατυπωθεί εδώ πέρα μία πρόταση, παρά το αν αυτή η πρόταση έχει απαντηθεί ή όχι, διότι πολλές φορές αυτό που επιδιώκει ο ομιλητής είναι ο εντυπωσιασμός και όχι η ουσία. Το καταλαβαίνω και αυτό ως πολιτικό παιχνίδι, απλά μαθαίνουμε όλοι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών, προσπάθησε να τεκμηριώσει και να αναδείξει όσο μπορούσε όλα τα ζητήματα που ακουστήκαν, ειδικότερα στα θέματα της παραπληροφόρησης, για όλα αυτά, για τις φοροκαταιγίδες, για τα διατηρητήρια για τα οποία δεν αλλάζει τίποτα, για τις θηρίδες για τα οποία δεν αλλάζει τίποτα, για το ΦΠΑ ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπου το εξηγήσαμε 50 φορές ότι ό,τι ίσχυε το 2014 ισχύει και για το 2015, για μια σειρά από άλλα στοιχεία. Επίσης, για να μην δώσουμε άλλο σε κανέναν και για να μην αφήσουμε να υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη στις κατηγορίες που μας αποδόθηκαν για φοροδιαφυγή, για συγκάλυψη κτλ. Αποσύραμε τη διάταξη για δυνατότητα των επιχειρήσεων και των πολιτών να μπορούν να κάνουν εκπρόθεσμες ή αρχικές δηλώσεις όταν έχει βγει εντολή ελέγχου για αυτές τις επιχειρήσεις. Ήδη δέχτηκα στο κινητό μου διαμαρτυρίες από λογιστές και επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου. Θέλουν για διάφορους λόγους να υποβάλουν δηλώσεις και δεν μπορούν να το κάνουν, διότι να ξέρετε ότι κάθε ελεγκτή σε μεγάλο ληκτικό κέντρο ή σε μεγάλη φορεία στην Ελλάδα έχει 100 με 120 υποθέσεις χρεωμένες. Άρα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που οι υποθέσεις καθυστερούν και χρόνια να ξεκινήσουν και οι επιχειρήσεις είναι εγκλωβισμένες. Απάντησα με ένα πανομοιότυπο μήνυμα σε όλους. Αυτοί που έχουν την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη είναι οι τάδε, τάδε, τάδε. Θα τους στείλω και τα τηλέφωνά τους σας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν γενικότερα τα πολιτικά ζητήματα του νομοσχεδίου και σε αυτά που μπήκαν εδώ, διότι μια άλλη διαπίστωσή μου είναι ότι στο νομοσχέδιο αυτό δεν τεθήκαν τα ζητήματα είτε της φορολογίας είτε τα ζητήματα του νομοσχεδίου, τεθήκαν τα γενικότερα πολιτικά ζητήματα. Και η αντιπολίτευση, με μεγάλη μου έκπληξη, είδα ότι δεν κατάλαβε το γιατί έχασε τις εκλογές. Το πρόβλημα ήταν η λάθος στρατηγική. Και έκανε 4 μέρες τώρα, είδα, επανάληψη αυτής της λάθος στρατηγικής. Δηλαδή, δόθηκε η μάχη, επιλέγηκε το πεδίο εκεί που ήταν από την αρχή χαμένο το παιχνίδι. Στα θέματα φορολογίας, στα θέματα λαθρεμπορίου, δεν έχει δυνατότητα να αντεπιτεθεί στην κυβέρνηση και να διατυπώσει το διαφορετικό. Διότι το χειρότερο, διότι καταλαβαίνω τις διαφωνίες και την αγωνία, αλλά εγώ θα ήθελα να διατυπώσετε τις απόψεις σας εδώ στο Βήμα. Νομίζω ότι αυτή η μέθοδος διακοπής σας προσβάλλει εσάς, όχι εμένα. Εγώ θα συνεχίζω. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Σε λάθος πεδίο λοιπόν επιλέξατε, διότι αυτό το οποίο έχει καταλάβει πολύ καλά ο κόσμος είναι ότι η πολιτική Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Ποταμιού, διότι στελέχη του στήριξαν τις κυβερνήσεις και η πολιτική του είναι η πολιτική που είναι η ίδια με τη δική σας, οδήγησε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση σε γενικό επίπεδο και οδήγησε και τα φορολογικά ζητήματα εδώ που είμαστε. Και έρχεστε τώρα να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση
για το θέμα του ένφια, για το θέμα του ΦΠΑ, για αυτά στο οποίο έχετε κάνει μεταπτυχιακό. Και προσπαθείτε να κάνετε κριτική σε εμάς που πάμε να υλοποιήσουμε τη συμφωνία για να πάμε. Κυρία Βούλτευση, καταλαβαίνω την αγωνία σας. Από σας περιμένω να τεκμηριώσετε αυτά που έχετε πει σε κανάλι για μένα και έχω πει ότι είναι ο τρόπος για να απαλλαγεί η Νέα Δημοκρατία από μένα. Θα παραιτηθώ την άλλη μέρα. Δεν περιμένω να κάνετε το ίδιο εσείς. Γι' αυτό σας παρακαλώ ησυχία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα της πολιτικής και της στρατηγικής, τα θέματα φορολογικής πολιτικής τα γνωρίζει ο κόσμος. Γνωρίζει πως φτάσαμε εδώ. Και είναι λάθος το πεδίο που επιλέγηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κυρίως για να δοθεί η μάχη. Να θυμίσω λοιπόν στα γενικότερα θέματα πολιτικής. Υπάρχει μια καταγγελία προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν τα κάνουμε σωστά τα πράγματα και μάλιστα όπως διατυπώθηκε σαν κριτική φέρνετε και θα φέρετε μέτρα γιατί δεν έχετε διαχειριστική ικανότητα. Σε αυτό να ομολογήσω με προβλημάτισε και έχει δίκιο αυτός που το είπε. Εμείς δεν έχουμε τη διαχειριστική ικανότητα που επέδειξαν Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες χαριστικές φωτογραφικές τροπολογίες με τις οποίες χαρίζανε εκατοντάδες εκατομμύρια στη διαπλοκή που τους στήριζε. Μην ανησυχείτε, κύριε Βορύδη, το άλλο το πάρτι τελείωσε, το γλέντι τώρα ξεκινάει όμως να ξέρετε. Αυτό να ξέρετε. Θα έρθει αυτό, μην ανησυχείτε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, μην ανησυχείτε, όλα με την ώρα τους θα γίνουν. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την κριτική που ακούμε, να θυμίσω τροπολογία. 12.51.7.3.14 που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε. Για τρίτη φορά κατατέθηκε στη Βουλή. Προσπαθήσαν σε δύο προηγούμενα νομοσχέδια να την καταθέσουν. Δεν την καταφέραν. Προσπαθήσαν στο 42.11 του 13. Προσπαθήσαν στο 42.25 του 14. Δεν το καταφέραν. Το πετύχαν στο 12.51. Ξέρετε τι αποτέλεσμα είχε? Όχι ισοδύναμο για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση θα βρίσκαμε και κάτι παραπάνω. Και επειδή μπορεί να μην πιστεύετε ούτε το Left, ούτε την Αυγή, ούτε άλλες εφημερίδες, θα δώσω για τα πρακτικά την εφημερίδα Καθημερινή της 23/3/2014 που εξηγεί ακριβώς το παιχνίδι πώς έγινε και το τι ακριβώς έγινε για να σταματήσουν κάποιοι να λένε και να κατηγορούν, όπου εξηγεί με σαφήνεια το πώς αυτή η ιστορία ξεκίνησε και ενέχονται στελέχη και των τριών κομμάτων. Για τα πρακτικά λοιπόν, για να μπορέσετε, θα σας πω κυρία Βούλτευση, μην αγχώνεστε. Είναι η τροπολογία για τις τριγωνικές συναλλαγές. Με την οποία τροπολογία για τις τριγωνικές συναλλαγές χαρίσατε αρκετά ισοδύναμα ΦΠΑ. Μας δίνετε, αν η Νέα Δημοκρατία φέρει διάταξη για να καταργήσουμε το φορολογικό απόρριτο, θα είναι πολύ ενδιαφέρον και εγώ περιμένω να κάνετε ερώτημα, να ζητήσω στο Υπουργείο Οικονομικών πόσες τέτοιες υποθέσεις μπήκαν στην τροπολογία αυτή και πόσους φόρους έχασε το ελληνικό δημόσιο. Κλείνω όμως με ένα τελευταίο. Νομίζω στο θέμα της λίστας Λαγκάρτ ακουστήκαν πάρα πολλά και υποθήκαν πάρα πολλά ζητήματα. Εγώ λοιπόν θα πω, άκουσα πολλές τοποθετήσεις. Και ενώ προκάλεσα τους ομιλητές και από τα δύο κόμματα να τοποθετηθούν για το τι έγινε. Για το τι έγινε 2010, 2011, 2012. Όταν η λίστα Λαγκάρτ ήταν επίσημα στην Ελλάδα, αλλά δεν είχε πάει στο ΣΔΟΕ. Καταλαβαίνω κυρία Βούλτευση την προσπάθειά σας, αλλά θα ακουστώ και θα τα πω. Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες σας για το 2013 και 2014, περιμένω, θα μιλήσουν στελέχη σας να πούνε τι έγινε αυτό το διάστημα. Πώς από 2.062 ονόματα χρεώσατε την υπόθεση αυτή για όλα αυτά τα χρόνια σε 300 ελεκτές. Και μη μου κουνάτε εμένα το χέρι και μου λέτε για φέτος. Εγώ τα κατέθεσα στη Βουλή, δεν κάνατε εσείς ερώτηση για αυτό το θέμα. Εγώ τα κατέθεσα στη Βουλή στις πραγματικές δηλώσεις. Διότι εμείς δεν έχουμε να κρυφτούμε τίποτα. Τις ευθύνες μας θα τις αναλάβουμε και θα το πάμε εκεί που πρέπει το πράγμα. Και με την τροπολογία που ήρθε σήμερα, εμείς αποδείξαμε ότι δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε
και ξεκινάμε ένα μεγάλο επιχειρησιακό σχέδιο και θα φτάσουμε αυτές τις υποθέσεις μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή υπουργό κύριο Λεξιάδη. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Βαγγέλης Μιαμαράκης. Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε πρόεδρε? 10 λεπτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τον κύριο πρωθυπουργό και θεωρώ υποχρέωσή μου ότι πρέπει να απαντήσω.